Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, λοιπόν, οδηγήθηκαν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγη ώρα οι συλληφθέντες για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Και εμείς θα συνδεθούμε με τον Άρη Κουτσιού και είχαμε ένταση και προπυλακισμό, Άρη. Είδατε λοιπόν πως ξεχύλισε η οργή από τους συγκεντρωμένους που βρέθηκαν εδώ για να αποδοκιμάσουν τους 8 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια για να ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία από τον ανακριτή, αλλά και τον ένατο, τον 23χρονο που είχε συλληφθεί νωρίτερα, κατηγορούμενοι όλοι για εμπλοκή στη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Να σας πω πως οι αστυνομικοί σχημάτισαν έναν φραγμό, έναν ισχυρό φραγμό, για να δημιουργήσουν ένα διάδρομο προκειμένου να μπορέσουν να οδηγήσουν τους κατηγορούμενους μέσα στο δικαστικό μέγαρο, γιατί κάποιοι από το συγκεντρωμένο πλήθος προσπάθησαν να κινηθούν προς το μέρος των κατηγορουμένων. Στη συνέχεια βρίσκονται έξω από την πόρτα του γραφείου του εισαγγελέα και θα παραπεμφθούν στον ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να σας πω πως οι αστυνομικές αρχές ανάμεσα σε αυτούς έχουν συλλάβει και τον οδηγό του δεύτερου οχήματος που απεικονίζεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Το όχημα αυτό έχει κατασχεθεί και εξετάζεται, καθώς αναμένεται να προσκομίσει πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θυμίζω ότι εκτός από τους 9 συνολικά συλληφθέντες, εντάλματα σύλληψης έχουν βγει και για 2 ακόμη άτομα τα οποία αναζητούνται. Ένας 20χρονος ο οποίος έχει διαφύγει στην Αλβανία από όπου κατάγεται και ένας 25χρονος που αναζητείται σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, την ίδια ώρα, αναμένεται να απολογηθεί ο 23χρονος που ήταν ο πρώτος που είχε συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές, καθώς είχαν βρεθεί σημαντικά στοιχεία που ταυτοποιούσαν την παρουσία του στο σημείο της δολοφονίας. Αρχικά λοιπόν κρατούσε μια σκληρή στάση. Βλέπουμε όμως και μαθαίνουμε ότι σήμερα στην απολογία του, την οποία προετοίμασε με την νομική του υπεράσπιση, αναμένεται να αλλάξει αυτή τη στάση. Αναμένεται λοιπόν να παραδεχθεί πως βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας, ωστόσο συνεχίζει να αρνείται πως είχε ανάμειξη στην δολοφονία του 19χρονου. Την ίδια ώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες κάποιοι έχουν κατονομάσει ένα συγκεκριμένο άτομο ως δράστη της δολοφονίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές και περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης.